Παλιά λέγαμε νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα. Αυτό ισχύει και τώρα. Έχουμε λοιπόν μια καινούργια κατάσταση, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Τι είναι καινούργιο? Τι δυνατότητες έχουμε? Τι εμπόδια έχουμε ακόμα και πώς θα αντιμετωπίσουμε? Δεδομένου από την άλλη πλευρά ότι φτάνουμε, πλησιάζουμε στα 4 χρόνια από τις εκλογές που μας ανέδειξαν στην κυβέρνηση το Γενάρη του 2015, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε συνολικά ποιοι είναι οι στόχοι μας, τι έχουμε πετύχει ως τώρα και τι σχεδιάζουμε από εδώ και πέρα. Και θα προσπαθήσω λοιπόν πολύ περισσότερο, που εδώ η Λίουπολη είναι μια εστία της αριστεράς και της προοδευτικής γενικά κοινωνίας από παλιά, να αναφερθώ σε ορισμένους βασικούς στόχους και μετά βέβαια μπορούμε να συζητήσουμε και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ο πρώτος μας στόχος ήταν και παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα το να βγούμε από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Το τι παραλάβαμε είναι γνωστό. Παραλάβαμε μια Ελλάδα όχι απλώς σε μνημόνια, αλλά σε μια τελματωμένη κατάσταση, σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας και ελλημάτων. Πληρώνουμε μισθούς, δεν πληρώνουμε μισθούς αρκετούς μήνες. Το γεγονός λοιπόν αυτό ότι μετά από 3 χρόνια, βεβαίως δεν πετύχαμε το στόχο με τον τρόπο που αρχικά θέλαμε, διότι εμείς θέλαμε όχι απλώς να τελειώσουμε τα μνημόνια στην Ελλάδα, αλλά να συνδυαστεί αυτό και με μια μεγαλύτερη συνολικότερη αλλαγή στην Ευρώπη. Αυτό δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό με τους υφιστάμενους σχετισμούς. Αν συνέπεπταν ταυτόχρονα και άλλες αλλαγές σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία που έγινε μετά ή η Πορτογαλία, ίσως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά αυτό ανήκει στην ιστορία. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε αυτό το στόχο. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Τελειώσαμε αυτό το ειδικό καθεστώς επιτροπίας, το οποίο περιόριζε τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία, αφού περιόριζε τις δυνατότητές μας να αποφασίσουμε για την τύχη μας. Κερδίσαμε βαθμούς ελευθερίας. Βεβαίως δεν βγήκαμε οριστικά και συνολικά από την κρίση, αλλά έχουμε περισσότερο χώρο να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας. Και όντως μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Χθες στη Βουλή, όπως γνωρίζετε, ακυρώσαμε το μνημονιακό νόμο που μας είχαν επιβάλει εκβιαστικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που προέβλεπε να κόψουμε τις συντάξεις από την 1η του Γενάρη. Αυτός ο νόμος ακυρώθηκε και άρα οι συντάξεις δεν θα κοπούν. Ακούσαμε επίσης τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από λίγο καιρό να εξαγγέλει μια σειρά μέτρα. Ορισμένοι τότε είπαν ναι, αλλά θα υλοποιηθούν. Ήδη νομοθετήθηκαν και ήδη υλοποιούνται όλα τα μέτρα που είπε, εκτός από το κατώτατο μισθό που θα έρθει το Φλεβάρι το σχετικό νομοσχέδιο. Όλα αυτά θα ήταν αδιανόητα αν δεν είχαμε βγει από το μνημόνιο. Και θυμίζω συγκεκριμένα τον ένθια που θα μειωθεί για τις λαϊκές οικογένειες και κατοικίες σε 2 δόσεις μέχρι το 20% κατά 50%, τις ασφαλιστικές φορές στους ελεύθερους επαγγελματίες που θα μειωθούν κατά 35% στα υψηλά κλιμάκια, τη φορολογία των επιχειρήσεων που θα μειώνεται μία μονάδα κάθε έτος, συνολικά 4 μονάδες, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το φόρο στο κρασί που καταργήθηκε και αρκετά άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν ή θα ανακοινωθούν. Άρα τα πρώτα δείγματα, στο πω έτσι, γραφής, ότι με το τέλος των μνημονίων και με την ανάκαμψη της οικονομίας, διότι αν βγαίναμε από τα μνημόνια με την οικονομία σε ύφεση, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε ενδεχομένως αυτά. Αλλά ο συνδυασμός αυτών των 2 παραγόντων επιτρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα, τα οποία ανακουφίζουν κάπως ορισμένες ομάδες της κοινωνίας. Θα πει όμως κάποιος, και το λένε ορισμένοι, εντάξει, αλλά όλες οι χώρες βγήκαν από τα μνημόνια. Και η Πορτογαλία βγήκε και η Κύπρος βγήκε, άρα τι το σπουδαίο που βγήκαμε κι εμείς? Αυτοί που το λένε αυτό ξεχνούν ένα πράγμα.
Είμαστε η μόνη χώρα που χρεοκόπησε. Δεν είχαμε απλώς μία κρίση. Εδώ είχαμε χρεοκοπία του κράτους. Και η ύφεση σε εμάς, δηλαδή η πτώση της παραγωγής και η απώλεια πλούτου, ήταν τόσο μεγάλη που δεν έχει υπάρξει. Σπάνια βλέπουμε τέτοια πτώση σε περιόδους ειρηνικές. Συνήθως αυτά συμβαίνουν σε καιρό ειρήνης. Άρα είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και γι' αυτό ακριβώς δεν ήταν καθόλου βέβαιο εάν και πότε θα βγαίναμε από την κρίση. Από την άποψη ακριβώς αυτή, η έξοδος από τα μνημόνια είχε πάρει το χαρακτήρα ενός ιστορικού καθήκοντος για τη χώρα. Εάν δεν βγαίναμε, υπήρχε κίνδυνος, αν παρατηνόταν δηλαδή αυτή η κατάσταση, υπήρχε κίνδυνος για την, πώς να πούμε, να γίνουμε ένα προτεκτοράτο, να αποσυνδεθεί η κοινωνία, να διαλυθεί ακόμα περισσότερο παραγωγικό ιστός. Και ακριβώς γι' αυτό εμείς αναλάβαμε αυτό το καθήκον και χαιρόμαστε που το φέραμε σε πέρας, όπως ήδη είπα. Ένα δεύτερο επιχείρημα ακούγεται. Θα βγαίναμε έτσι κι αλλιώς. Έτοιμοι είμαστε, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς σχεδόν είχε βγει. Με το σχεδόν όμως. Με το σχεδόν δεν γίνεται δουλειά. Το δεύτερο μνημόνιο όχι απλώς δεν είχε ολοκληρωθεί, αλλά είχε τελματώσει. Είχε εγκαταληφθεί μετά τις ευρωεκλογές. Ζητούσαν τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαν συμφωνήσει ήταν 4,5%. Εμείς το ρίξαμε στο 3,5% και πάλι λέμε ότι είναι ψηλά. Το 4,5% δεν βγαίνει με τίποτε. Και είχαν δεσμευτεί να κάνουν ιδιωτικοποιήσεις και να εισπράξουν 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και την Ακρόπολη να πουλούσαμε, δεν πιάναμε τόσα λεφτά. Άρα ήταν μια κατάσταση αδιεξόδου. Και κάνει λάθος, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης, νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος υιοθετεί ακριβώς αυτά τα αφηγήματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα είχαμε στην Ελλάδα θα ήταν είτε νέα μνημόνια, είτε κάτι σαν τα μνημόνια, όπως λέγανε ορισμένοι, προληπτική γραμμή, αν το θυμάστε. Τι σημαίνει προληπτική γραμμή, δηλαδή να μην βγούμε εντελώς, αλλά να βγούμε με μια προληπτική γραμμή. Σήμαινε ότι θα μας βάζανε όρους, θα ήταν κάτι σαν τα μνημόνια. Τα έλεγαν μέχρι προχθές και ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από τον κύριο Στουρνάρα. Ένα ακόμα επιχείρημα. Και που βγήκαμε από τα μνημόνια, άκουγα προχθές να βουλευτεί του ΚΚΕ στη Βουλή. Ανεργία έχουμε, φτώχεια έχουμε, αποκλεισμό έχουμε, λουκέτα έχουμε. Άρα είτε μέσα είτε έξω το ίδιο κάνει. Αυτός ο ισοπεδωτικός τρόπος δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Είναι σαν λέμε καπιταλισμό έχουμε. Βεβαίως καπιταλισμό έχουμε. Αλλά το θέμα είναι να πεινάει ο κόσμος ή να μην πεινάει ο κόσμος. Να αυξάνει ενεργία ή να μειώνει ενεργία. Είναι αυτά, είναι αποστήρα αντιπολιτευτική διάθεση. Εδώ όμως προκύπτει ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε λίγο. Με ποια κριτήρια κρίνουμε την πραγματικότητα? Δηλαδή πώς αξιολογούμε τώρα ή αύριο μια άλλη κατάσταση, αν τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Διότι προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ακόμα και πριν την κρίση, θυμάστε, ακόμα και στην Ολυμπιάδα όταν κάναμε, είχαμε ανεργία κοντά στο 10%. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε δυστυχώς στο ορατό μέλλον για εξάλληψη των προβλημάτων. Το πρώτο λοιπόν κριτήριο είναι να κοιτάμε την τάση. Αν η τάση είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Να φέρω μερικά παραδείγματα. Η ανεργία και σήμερα είναι υψηλή, είναι 18,5%. Με βάση τα τελευταία στοιχεία. Αλλά την πήραμε στο 26-27. Το ότι λοιπόν μειώθηκε η ανεργία από το 26-27% στο 18 είναι μια τεράστια πρόοδος. Που δεν μπορεί κανείς να την εκλογεί. Και δεν έγινε μία μείωση, η μείωση είναι σταθερή. Δηλαδή, χρόνο με τον χρόνο πέφτει η ενεργεία. Και έχουμε σχέδιο τα επόμενα χρόνια να πέσει κι άλλο, να πέσει κάτω από το 14-13%. Επομένως, εδώ βλέπουμε από μία τάση που ανέβαινε διαρκώς η ενεργεία, έχουμε μπει σε μία φάση που η ενεργεία μειώνεται παρόλο που παραμένει ακόμη ψηλά. Άλλο παράδειγμα. Τα λουκέτα. Κλείνουν και σήμερα επιχειρήσεις, βεβαίως κλείνουν. Τι συμβαίνει όμως? Τα προηγούμενα χρόνια οι επιχειρήσεις που έκλειναν
ήταν περισσότερες από τις επιχειρήσεις που άνοιγαν, τις καινούργιες. Από το 2016-17 περισσότερο, έχουμε μία αντιστροφή της τάσης, πάλι θα πω. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που κλείνουν είναι λιγότερες, μάλλον οι επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Και τώρα, τα τελευταία στοιχεία που έχω ερχόμενος εδώ από το Υπουργείο, μας λένε ότι το τελευταίους μήνες του 2018, για κάθε μία επιχείρηση που κλείνει, ανοίγουν τρεις καινούργιες επιχειρήσεις. Άρα, αυτό δείχνει ότι πάλι εδώ έχουμε μία ανωδική τάση. Δεν συζητάω τώρα πού ακριβώς ανοίγουν επιχειρήσεις, σε ποιους κλάδους κλπ. Αυτό είναι άλλο ενδιαφέρον ερώτημα, αλλά αυτό που ήθελα να εξηγήσω νομίζω το γίνεται τελειτό. Να πάρω το εθνικό μεσοδιο. Όπως είπα πριν, το εθνικό εισόδημα επί σειρά ετών μειωνότανε. Κάθε χρόνο έπεφτε μέχρι το 2013-2014. Και το 2015-2016 είχε μία στασιμότητα με μικρή πτώση. Από το τέλος του 2016 έχει αρχίσει μια ανωδική πορεία. Φέτος υπολογίζουμε να κλείσουμε στο συν 2%, ίσως κλείσουμε και παραπάνω από το 2%. Μας αρκεί το 2% όταν έχουμε χάσει τόσο εισόδημα, ρωτάνε ορισμένοι, βεβαίως δεν μας αρκεί. Αλλά είναι το ίδιο να έχεις ύφεση και το ίδιο να έχεις ανάκαμψη. Όταν έχεις ανάκαμψη και δουλειές δημιουργούνται, θέσεις εργασίας δημιουργούνται και εισόδημα δημιουργείται, και έχεις να συζητάς πώς θα επιταχύνεις κάτι το οποίο τρέχει. Όχι κάτι το οποίο είναι στάσιμο και βουλιάζει. Ένα ακόμα. Είναι πολλά τα παραδείγματα που μπορεί να πει κανείς. Κατώτατος μισθός. Διαβάζω σε εφημερίδες ότι γίνεται μια συζήτηση. Θα αυξηθεί 2% κατώτατος μισθός. 5%, 10%. Πόσο θα αυξηθεί κατώτατος μισθός. Αυτό είναι ενδιαφέρον και έχει τη σημασία του. Αλλά δεν είναι πιο σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια ξανασυζητάμε την αύξηση των μισθών, που ήταν μια απαγορευμένη λέξη όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό λοιπόν που καταφέρνουμε είναι ακριβώς να ξεπαγώσει αυτό το θέμα του μισθού και του υποκατώτατου που αφορούσε τους νέους, αλλά και τους γενικότερα, και να πάμε σε μια αύξηση. Πώς θα είναι, θα βγει μέσα από κάποιες διαδικασίες και διαλόγους προβλέπονται. Το πρώτο λοιπόν είναι να δούμε την τάση, και βλέποντας την τάση βλέπουμε ότι περάσαμε πραγματικά σε μια νέα σελίδα ως χώρα και ως οικονομία και ως κοινωνία. Το δεύτερο είναι να δούμε τις δυνατότητες. Βελτιώνονται οι δυνατότητές μας, τα εργαλεία μας, τα περιθώρια μας να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Εάν λοιπόν το δούμε και αυτό το θέμα, πράγματι θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα που πολύ απλά χθες δεν μπορούσαμε ή έπρεπε να τους ρωτήσουμε. Παραδείγματος χάρη, εμείς από την αρχή που πήραμε την κυβέρνηση είπαμε ότι η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι δημοσιονομική. Άρα, πέρα από το να μειώσουμε τα δημόσια ελλείμματα, πρέπει να δούμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Δεν το δεχόταν οι θεσμοί, οι δανειστές ως προτεραιότητα αυτό. Σήμερα έχουμε αναπτυξιακή στρατηγική, δική μας, την οποία υλοποιούμε. Και μια σειρά άλλα θέματα και τομείς όπου αναπτύσσουμε ή θα αναπτύσσουμε τη δική μας πολιτική. Αναπτυξιακή τράπεζα. Δεν τη θεωρούσαν αναγκαία, δεν συμφωνούσαν όχι μόνο οι ξένοι και ορισμένοι ντόπιοι. Αυτοί οι ντόπιοι κυρίως θέταν τα εμπόδια και ερχόταν μέσω της Τρόικα μετά. Σήμερα προχωρούμε και ελπίζω το Γενάρη θα κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Και το τρίτο κριτήριο είναι η πολιτική βούληση. Διότι μπορεί να έχουμε θετικές τάσεις, μπορεί να έχουμε δυνατότητες, αλλά για ποιον χρησιμοποιούνται αυτές τις δυνατότητες. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία. Το κάθε ευρώ που προκύπτει ή κάθε δυνατότητα αρχίζουμε κοιτώντας προς τα κάτω, προς τα πάνω. Κοιτώντας δηλαδή αυτούς που έχουν την περισσότερη ανάγκη, τη μεγαλύτερη ανάγκη, και αυτό ακριβώς είναι που εκφράζεται και στα μέτρα που σας είπα. Συμπέρασμα. Το ερώτημα δεν είναι αν και σήμερα έχουμε προβλήματα. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι φυσικό να υπάρχει, να υπάρχουν προβλήματα όπως είναι η κατάσταση σήμερα. Το ερώτημα είναι αν δημιουργούμε με την πολιτική μας δυνατότητες για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και αν αυτές τις δυνατότητες χρησιμοποιούμε προς όφελος του λαού, προς όφελος των αδυνάτων της κοινωνίας κατά προτεραιότητα. Και αυτό ακριβώς μας δείχνει ότι όχι απλώς πετύχαμε το στόχο, αλλά δημιουργούμε και τις προϋποθέσεις για να ξεφύγουμε από αυτή την συνολικότερη κρίση, τα σημάδια της οποίας ακόμα και η κληρονομιά της είναι μαζί μας. Ένα τελευταίο.
Βγήκαμε από τα μνημόνια. Είναι ασφαλής όμως η πορεία μας? Μήπως θα έχουμε πισωγύρισμα? Αυτά δεν είναι εύκολα ερωτήματα τώρα για να δώσει κανείς απάντηση. Βεβαίως, αν κάνουμε ό,τι κάναμε παλιά, θα έχουμε πάλι τα ίδια. Γι' αυτό δεν αρκεί να βγούμε από τα μνημόνια, αλλά πρέπει να ξεριζώσουμε και τις αιτίες που μας έφεραν στην κρίση και στην κατάσταση αυτή. Δεύτερον, εξαρτάται ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας. Εγώ θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα πραγματικό από τη διεθνή σκηνή. Αργεντινή. Η Αργεντινή ήταν στα μνημόνια επί πολλά χρόνια, μέχρι που το 2001 χρεοκόπησε. Έδιωξε το IMF, χρεοκόπησε, έπαθε μεγάλη καταστροφή η Αργεντινή τότε. Πήραν το τιμόνι προοδευτικές δυνάμεις. Για περισσότερα από 10 χρόνια η Αργεντινή ήταν σε οικονομική ανάκαμψη και άνοδο. Πριν από 2 ή 3 χρόνια πήρε την εξουσία κάποιος κύριος Μητσοτάκης εκεί, το λένε αλλιώς. Άρχισε ξανά νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ξανά στο Δέλτα Νιτάφ η Αργεντινή. Άρα το τι πολιτική εφαρμόζεις είναι καθοριστική για το αν θωρακίζεις αυτό που έπαιξες ή όχι. Ένας από τους λόγους που οι ξένοι πίστηκαν να μην κόψουμε τις συντάξεις, ξέρετε ποιος είναι? Δεν είναι αυτές οι ανοησίες που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι γελία πράγματα, ανεύθυνα. Ένας από τους λόγους ήταν ότι δέχτηκαν το επιχείρημά μας ότι αν στη φάση που είναι σήμερα η οικονομία κόψουμε τις συντάξεις, υπάρχει κίνδυνος ξανά να έχουμε ύφεση. Ξανά να έχουμε, ας πούμε, ανακύκλωση της ύφεσης και το καθεξής. Επομένως, πετύχαμε αυτό το στόχο, ο οποίος δεν ήταν το σκοπός, αλλά ήταν μία προϋπόθεση, όπως είπα, για να προχωρήσουμε σε άλλους στόχους που θα τους είχαμε, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση, ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια. Είναι πράγματα που εμείς αριστερά, ως ΣΥΡΙΖΑ, ως συνασπισμός παλιότερα, τα λέγαμε πάντα, διότι ήταν διαχρονικά προβλήματα της χώρας μας. Ο δεύτερος στόχος λοιπόν, για να περάσω σε ένα επόμενο θέμα, είναι να ξεμπλέξουμε, να απαλλάξουμε τη χώρα και την κοινωνία από την κληρονομιά της διαπλοκής, της διαφθοράς, της πελατειακής λειτουργίας του κράτους και του πολιτικού συστήματος. Διότι θα μου πει κανείς, παντού δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα? Παντού υπάρχουν τέτοια φαινόμενα διαφθοράς κλπ. Σε εμάς όμως αυτά όλα τα φαινόμενα αποτελούσαν τρόπο λειτουργίας του κράτους, τρόπο αναπαραγωγής του συστήματος. Άρα δεν είναι πρόκειτο για περιφερειακά φαινόμενα, πρόκειται για κεντρικά συστατικά του μοντέλου το οποίο ακριβώς οδηγήθηκε και μας οδήγησε στη χρεοκοπιακή καταστροφή. Ακριβώς γι' αυτό αποτελεί ένα στρατηγικό ζήτημα. Δεν είναι κάτι απλώς να εξανθρωπίσουμε, όπως θα έλεγε κάποιος, το σύστημα. Είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Δύσκολος στόχος. Το βλέπουμε και τώρα που είμαστε στην κυβέρνηση. Και είναι δύσκολος στόχος διότι το θέμα έχει πάρει διαστάσεις. Δεν είναι μόνο οι 5-10 ολιγάρχες και διαπλεκόμενοι οι οποίοι είχαν μάθει από το παρελθόν να λύνουν τα προβλήματά τους με τηλέφωνο στους υπουργούς. Είναι το ότι υπάρχει και μια διάχυτη διαπλοκή, μεσαία και μικρή, μέσα στα υπουργεία, μέσα σε εποπτευόμενους οργανισμούς, μέσα στην κοινωνία γενικά. Βλέπετε και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ακόμα, όπως η Φωλή-Φωλή και άλλες, τι προβλήματα παρουσιάζουν. Επομένως, το θέμα δεν πρέπει να το περιορίσουμε στα σκάνδαλα, στις αστυνομικές και δικαστικές ερεύνες. Αυτό είναι κάτι που αφορά την αστυνομία, αφορά τη δικαιοσύνη κλπ. Και είναι σημαντικό και αυτό, διότι αίτημα της κοινωνίας είναι να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι διασπάθησης δημόσιου χρήματος και να τιμωρηθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και αυτά που λένε ότι η κυβέρνηση κατευθύνει τη δικαιοσύνη, πού να έχουμε εμείς τη δυνατότητα να κατευθύνουμε τη δικαιοσύνη? Αμφιβάλλω αν υπάρχει ένας άνθρωπος από το χώρο μας εκεί μέσα, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι, έντιμοι δικαστές κλπ. Αλλά δεν υπάρχει μια κομματική δυνατότητα δική μας, ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει. Εμείς απλά αφήνουμε ελεύθερους τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Και εμείς να δούμε τη δική μας, όπου η δική μας δουλειά είναι πολύ διαφορετική. Η δική μας δουλειά είναι να θωρακίσουμε θεσμικά την κοινωνία.
Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι πάντα θα υπάρχει μία Siemens, πάντα θα υπάρχει μία Novartis, πάντα θα υπάρχει αυτός θα θέλει να κάνει τη δουλειά του λαδώνοντας ή εφαρμόζοντας αυτές τις μεθόδους. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πλούσιοι που θα θέλουν με τα λεφτά τους να αποκτούν δύναμη και περιουσία στην κοινωνία. Το ερώτημα είναι πώς αμήνεσαι ως κοινωνία, πώς θωρακίζεσαι. Αυτό είναι το πολιτικό καθήκον το δικό μας κυρίως και το πιο σημαντικό. Και εδώ πρέπει να πω ότι γίνονται σημαντικά πράγματα. Μάλλον να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό ή τι είναι αυτό που διευκολύνει τη διαφθορά και τη διεπλοκή και τις πελατειακές σχέσεις. Ας υποθέσουμε ότι ζείτε σε μια χώρα όπου υπάρχει πολυνομία. Οι νόμοι είναι, δεν μπορείς να τους καταλάβεις τι ισχύει κάθε φορά. Ότι η χώρα αυτή δεν ξέρει πού είναι τα δάση της και πού είναι μη δάσος. Ότι η χώρα αυτή δεν έχει χαράξει ποτέ τους ουγγιαλούς. Ότι η χώρα αυτή δεν έχει κτηματολόγιο και δεν ξέρει κανείς τι είναι δημόσιο, τι είναι ιδιωτικό. Ότι οι επιχειρήσεις περισσότερες είναι σε άτυπες μορφές, δεν είναι σε οργανωμένα πάρκα κλπ. Βιομηχανικά. Όταν λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η ρευστότητα, η ασάφεια, όπου τα πάντα είναι θέμα ερημηνιών, αυτό το περιβάλλον δεν ευνοεί την διαπλοκή και τη διαφθορά? Ποια είναι αυτή η χώρα? Η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η δική μας χώρα. Έβγαλε διάταγμα ο Καποδίστριας το 1800 τόσο για να γίνει κτηματολόγιο και ακόμα συζητούμε για κτηματολόγιο που θα κάνουμε. Άρα, όταν λέω θεσμική θωράκιση, είναι όλο αυτό το φάσμα των αλλαγών που γίνονται και που πρέπει να γίνονται και από ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι την πολιτική σημασία που έχουν. Τα λέμε λίγο υποτιμητικά αστικούς εξυγχρονισμούς. Έτσι είναι. Διότι όντως οι άλλες χώρες έγιναν προδεκαετιών αυτά που συζητάμε εδώ. Αλλά από τη στιγμή που δεν έγιναν τότε σε εμάς, τώρα πια είναι μηχανισμοί εκμετάλλευσης. Είναι μηχανισμοί απόκρυψης, οικειοποίησης πλούτου. Εδώ λοιπόν θέλω να σας απασχολήσω λίγο, διότι δεν γίνονται, δεν ξέρω αν είναι γνωστά αυτά που κάνουμε. Παραδείγματα πάλι θα πω. Δημόσιες συμβάσεις. Μία εστία προβλημάτων. Υπήρχαν 400 ειδικά καθεστώτα δημοσίων συμβάσεων. 400 νόμοι ή διατάξεις νόμων ή ειδικές ρυθμίσεις. Τα καταργήσαμε όλα και στη θέση του βάλαμε ένα νόμο, ο οποίος λειτουργεί και αποδίδει. Και έχουμε ήδη σημαντικά ωφέλη. Δημιουργούνται και κάποιες παρενέργειες, διότι όλα αυτά τώρα γίνονται ψηφιακά, ηλεκτρονικά κλπ. Αλλά είναι πρόσκαιρες δυσκολίες. Άλλο παράδειγμα. Συντάξεις. Θυμάστε ιστορίες με συντάξεις μαϊμού, που είναι να τα ντρέπεται κανείς και μόνο που τα σκέφτεται, ας πούμε. Σήμερα τα συστήματα, ο ΕΦΚΑ, όπως συγκροτείται και όπως βαθμία βελτιώνεται, η όλη του λειτουργία ψηφιακή. Μπορεί και εδώ να έχουμε παρενέργειες, να γίνονται λάθη και τεχνικά κλπ. Αλλά αποκλείονται τέτοιου είδους φαινόμενα στο μέλλον. Άλλο παράδειγμα, το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πριν από μερικά χρόνια, στη δεκαετία του 2000 τουλάχιστον, που θυμάμαι, όταν έλεγε κάποιος, του έλεγε τι δουλειά κάνεις, σου έλεγε ασχολούμαι με ευρωπαϊκά προγράμματα. Έλεγες κατάλαβα. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Έχω την τιμή να είμαι σε αυτό το Υπουργείο. Τα πάντα είναι αυτοματοποιημένα, ψηφιακά, αντικειμενικά και είναι αυτό μία πρόοδος. Ακόμα και το κοινωνικό μέρισμα που δίνουμε τώρα. Παλιά πώς γινόταν τα μερίσματα αυτά και τα επιδόματα, με μπλοκάκια, με σημειώματα, με ονόματα, με παρεμβολές. Προχθές, το κτηματολόγιο που είπα, το οποίο προχωράει με σχέδιο και με στόχο το 21 να έχει φτάσει, να έχει ολοκληρωθεί στο 95%. Οι δασικοί χάρτες έχουν αναπτυχθεί. Υπάρχει κάποια γκρίνια σε ορισμένα μέρη, αλλά είναι, λύνουμε ένα πρόβλημα. Ο Αιγιαλός προβλέπεται εδώ στο επόμενο έτος να χαραχθεί και να κλείσει και από εκεί η τρύπα. Χθες μιλούσαμε τον διοικητή μιας ΔΕΚΟ και μου λέει τώρα αναθέτουμε μελέτη για να κάνει το Μητρό Ακινήτων της ΔΕΚΟ. Δηλαδή δεν υπάρχουν σε πολλές δημόσιες επιχειρήσεις Μητρό των Ακινήτων που έχουν επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ευκολία να γίνονται διάφορες ρεμούλες, να το πω, ή κακοδιαχειρήσεις. Μπορεί να μην γίνονται ρεμούλες πάντα. Άρα,
παραλάβαμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε με τον τρόπο που βλέπουμε και στον τύπο άλλωστε κλειδερές εικόνες. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς αρρωστημένο εγκέφαλος ότι χαιρόμαστε, ότι χαιρόμαστε να βλέπουμε πρώην πρωθυπουργούς να ερευνώνται και ελπίζουμε να μην βρεθούν τίποτα περισσότερο. Αλλά το θέμα για μας είναι το μέλλον. Το θέμα είναι να χτίσουμε ένα σύστημα δημόσιας διοίκησης, να χτίσουμε μια οικονομία, μια κοινωνία στην οποία αυτά τα φαινόμενα θα είναι εξαιρέσεις, ακραίες καταστάσεις και όχι τρόπος ύπαρξης και λειτουργίας. Ο τρίτος στόχος είναι να φτιάξουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Γιατί? Διότι η βάση της κρίσης που ζήσαμε ήταν το παραγωγικό σύστημα. Ένα παραγωγικό σύστημα εξαρτημένο από εισαγωγές και από δάνεια. Δηλαδή, αν πάρει κανείς, αν βάλει σε ένα διάγραμμα την οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων 30 χρόνων, θα δει μια εντυπωσιακή από μια άποψη ανάπτυξη. Ισχυρή ανάπτυξη. Αλλά από πίσω τι γινότανε? Όσο ανέβαινε η ανάπτυξη, όσο γινόταν αυτή η μεγέθυνση στην πραγματικότητα, τόσο μεγεθυνόταν οι εισαγωγές που πληρώναμε στο εξωτερικό και τα δάνεια που παίρναμε για να πληρώνουμε τις εισαγωγές. Πέρα από τα εξοπλιστικά προγράμματα που αποτελούσαν μια αυτόνομη πηγή χρέους και τη φοροδιαφυγή τη μεγάλη. Αυτό το μοντέλο λοιπόν δεν είναι βιώσιμο. Και αν δεν το αλλάξουμε, τότε μπορεί να έχουμε μια ανάκαμψη για μερικά χρόνια και μετά ξανά να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Άρα το ζητούμενο δεν είναι ακριβώς η ανάκαμψη που έλεγα πριν, αυτή μας χρειάζεται. Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί αυτή η ανάκαμψη και με νέα δομή, νέες κατευθύνσεις, νέα πρότυπα. Άρα, όταν λέμε νέο παραγωγικό μοντέλο, εννοούμε ότι το τι παράγουμε, το πώς το παράγουμε και το για ποιον το παράγουμε πρέπει να το συζητήσουμε. Τι παράγουμε, τι προϊόντα παράγουμε, πού αναπτυσσόμαστε, πού αλλού μπορούμε να αναπτυχθούμε. Και το δεύτερο είναι ότι αυτά τώρα δεν μπορούν να γίνουν χωρίς σχεδιασμό. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι θα επιτύχεις ένα θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία εάν ο τουρισμός αναπτύσσεται από εδώ και η αγροτική μας παραγωγή από εκεί. Δηλαδή αν οι τουρίστες καταναλώνουν εισαγόμενα προϊόντα, τι πετύχουμε στο τέλος? Για να πετύχουμε αποτέλεσμα πρέπει να συνδέσουμε, ας πούμε, τουρισμό με εγχώρια αγροτική παραγωγή. Και αυτό κάνουμε. Γενικότερα όμως, λένε όλες οι μελέτες και οι διεθνείς εμπειρίες και ο ΟΗΕ ακόμα έχει βγάλει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Τι λένε αυτά? Ότι αν δεν συνδυάσεις οικονομική μεγέθυνση με κοινωνική προστασία και με οικολογική προστασία, τότε δεν μπορείς να έχεις βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν λέμε λοιπόν βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, δεν λέμε ένα σύνθημα γενικώς, μιλάμε για μία απέτηση, για μία σχεδιασμένη ανάπτυξη, η οποία θα διασφαλίζει ακριβώς την διατηρησιμότητά της και την δίκαιη κατανομή των καρπών της. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος σημαίνει στόχους συγκεκριμένους, εργαλεία, σχέδια, δημόσιες πολιτικές. Με την αναπτυξιακή στρατηγική που έχουμε τώρα, ορίζουμε τους στόχους. Λέμε που θέλουμε να πάμε, ορίζουμε τις κατευθύνσεις. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι έχουμε τομείς στην Ελλάδα που αναπτύσσονται, θα έλεγα, αυθόρμητα. Ο τουρισμός, παραδείγματος χάρη. Ο τουρισμός έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια. Καλό αυτό? Καλό. Αλλά αν μείνει μόνο ο τουρισμός, γίνεται κακό. Ή αν μείνουμε, δηλαδή, μια χώρα μόνο με τουρισμό, στην πρώτη κρίση, μετά, πέρα από όλα τα άλλα. Λοιπόν, για να περάσουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε το νέο μοντέλο, πρέπει να, με διάφορους τρόπους, να σπρώξουμε την ανάπτυξη και στον τουρισμό να την κάνουμε πιο ποιοτική και πιο εκτεταμένη στον χρόνο, αλλά να σπρώξουμε την ανάπτυξη και σε κατευθύνσεις όπως είναι η βιομηχανία, όπως είναι οι καινοτομίες, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι τομείς που έχουμε και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που έρχεται, που ήρθε ήδη, να βρούμε το δικό μας ρόλο εκεί μέσα, τι ακριβώς θα κάνουμε κλπ. Άκουγα αυτές τις μέρες κάποιους βιομήχανους να λένε: θέλουμε το κράτος δίπλα μας. Καλοδεχούμενη η πρόσκληση. Καλοδεχούμενη. Πράγματι.
Αλλά θέλω να ρωτήσω, όχι τους ίδιους βιομήχανους, γιατί δεν είναι θέμα φυσικών προσώπων. Αυτοί δεν ήταν που λέγανε τόσα χρόνια μακριά το κράτος, την οικονομία, ότι μόνες τους οι αγορές θα λύσουν τα προβλήματα? Αυτοί δεν ήταν που λέγανε πριν από κάποια χρόνια δεν χρειαζόμαστε βιομηχανία, αρκούν οι υπηρεσίες? Αυτοί δεν ήταν και το δικοματικό σύστημα, ιδίως από τότε που την περίοδο του σημητικού Πασόκα, το πω έτσι, που ενοχοποίησαν κάθε διάσταση τομεακής ή κλαδικής πολιτικής? Το ξέρετε ότι στα υπουργεία μας δεν υπάρχει καν τμήμα, δεν υπάρχει καν η διάσταση κλαδικής πολιτικής, βιομηχανικής πολιτικής. Ακόμα και τη Γραμματεία Βιομηχανίας που έχω και απομείνει, θέλανε να την κλείσουν τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Χατζηδάκη. Άρα, εμείς χαιρόμαστε που ακόμα και επιχειρηματικά συμφέροντα αναγνωρίζουν τις νέες απαιτήσεις, αλλά πρέπει να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, να δούνε τι προϋποθέτει αυτό. Προϋποθέτει μια πολιτική ακριβώς, η οποία θα είναι πέρα και αντίθετη από αυτά τα νεοφιλελεύθερα δόγματα, τα οποία ήταν ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Άρα χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο πολιτικής, χρειάζεται ευθύνες κοινές και στόχοι γύρω από τους οποίους μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες και συνενέσεις, και αυτό ακριβώς κάνουμε με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Στο Υπουργείο ειδικά της Οικονομίας και της Ανάπτυξης ακριβώς σχεδιάζουμε όλα αυτά τα εργαλεία και τους τρόπους της μετάβασης, ας το πω έτσι, από το παλιό στο νέο παραγωγικό σύστημα. Μερικά παραδείγματα και εδώ. Πρώτον, μια πολιτική για την επιχειρηματικότητα. Κάνει εντύπωση, αλλά πρέπει να σου πω ότι το κράτος που παραλάβαμε, ενώ το διοικούσαν τόσα χρόνια υποτίθεται φιλοεπενδυτικές και φιλοεπιχειρηματικές δυνάμεις, διέπεται οριζόντια από μια καχυποψία προς τις επενδύσεις και προς την επιχειρηματικότητα. Και πολλές φορές και εδώ είχαμε παιδεία συναλλαγής. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Δημιουργούμε σε ψηφιακή βάση ένα εντελώς νέο καθεστώς αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ελέγχου της λειτουργίας τους, εποπτείας και ούτω καθεξής. Αρχίσαμε με την ψηφιακή ίδρυση επιχειρήσεων. Εάν πάτε να ανοίξετε μια ατομική επιχείρηση, θα σας ζητήσουν σε 5 αντίγραφα την ταυτότητά σας, καμιά 15 άλλα χαρτιά, διότι ακόμα εκεί δεν έχουμε κάνει παρέμβαση. Με το νέο σύστημα ανοίγει κάποιος, μπορεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση σε λίγα λεπτά. Αυτό το σύστημα θα επεκτείνουμε και, όπως είπα, και στον έλεγχο, όπου τώρα έχουμε καταστάσεις όπου αλλού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, υπάρχει πλήρης ασυδοσία, και αλλού μπορεί να υπάρχουν 10 φορείς που να ελέγχουν το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο και να λειτουργούν και αυτοί ως εμπόδιο στη λειτουργία της οικονομίας. Δεύτερο, στοχευμένα κίνητρα. Επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές, επιχειρήσεις που κάνουν καινοτομίες, επιχειρήσεις που απασχολούν και δημιουργούν απασχόληση, τους δίνουμε ισχυρά κίνητρα, διότι έτσι υπηρετούμε το στρατηγικό μας στόχο. Και μάλιστα τώρα ετοιμάζουμε μία προκήρυξη στο Υπουργείο, όπου ακόμα και επιχειρήσεις που αυτά τα χρόνια της κρίσης δεν απέλυσαν, αντίθετα προσλάβουν κάποιους, τους δίνουμε ένα πριν αναγνώριση, πώς το λέμε, επιβράβευση. Εννοείται σε τομείς που θέλουμε να αναπτυχθούν. Το τρίτο είναι νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για να περάσουμε σε αυτό το νέο πρότυπο, δεν μπορούμε να στηριχθούμε στις τράπεζες. Όχι μόνο διότι έχουν ακόμα πολλά κόκκινα δάνεια, αλλά πάντα οι τράπεζες θα είναι βραδικίνητοι μηχανισμοί και γραφειοκρατικοί. Ακριβώς γι' αυτό θα δημιουργούμε ένα συγκληρωματικό, παράλληλο, το είπαμε κάποια στιγμή, και ορισμένοι το παρεξήγησαν, χρηματοπιστωτικό σύστημα, όχι τραπεζικό σύστημα, σύστημα ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπου θα είμαστε σίγουροι ότι αν κάποιος θέλει να επενδύσει στους κλάδους που θέλουμε να πτυχθούν, να μπορούμε να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε. Στα πλαίσια αυτά επίσης δημιουργούμε και ένα νέο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, ο οποίος θα έχει ταχύτητα, κίνητρα, διαφάνεια και θα δίνει και στην κοινωνία να εκφράζει γνώμη πριν γίνει επένδυση. Έτσι. Δηλαδή, εάν είχαμε μια νέα επένδυση τύπου Σκουριές στην Χαλκιδική, θέλουμε η κοινωνία πριν γίνει επένδυση να εκφραστεί. Αν η κοινωνία δεν τη θέλει την επένδυση, δεν πρέπει να γίνει. Ή πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση, να αλλάξουν οι όροι.
και όχι να έχουμε αυτό τα φαινόμενα που είχαμε αυτά τα χρόνια. Άλλο σοβαρό κεφάλαιο, δημιουργούμε δυνατότητες να υπάρξει μια επιχειρηματικότητα κοινωνικά υπεύθυνη, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Κάθε επιχείρηση πρέπει να βγάζει κέρδη. Ναι, αλλά θέλουμε να σκέφτεται και την κοινωνία. Θέλουμε να σκέφτεται και τους εργαζόμενους. Θέλουμε να σκέφτεται και το περιβάλλον. Αυτό προσπαθούμε να εκφράσουμε τον όρο αυτό. Και δεύτερον, δημιουργούμε και δυνατότητες να υπάρξουν και νέου τύπου επιχειρηματικότητες. Νέα συλλογικά οικονομικά υποκείμενα. Ενεργειακές κοινότητες. Ενέργεια μπορεί πια να παράγει οποιοδήποτε και να εμπορεύεται οποιοδήποτε. Μια ομάδα, μια γειτονιά, η κάτοικη ενός νησιού. Η κοινωνική οικονομία λοιπόν, οι ενεργειακές κοινότητες, οι μικροπιστώσεις που θα καταθέσουμε και εδώ το νομοσχέδιο τις επόμενες μέρες για διαβούλευση, να μπορούν δηλαδή να δίνονται δάνεια όχι με εγγυήσεις από τις τράπεζες, αλλά δάνεια τα οποία θα δίνονται και με έναν τρόπο που θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα συμβουλεύει αυτό που πει το δάνειο, να το χρησιμοποιήσει σωστά παραγωγικά και να μην χάσει και αυτός και εμείς τα λεφτά που θα διαθέσουμε. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι οι βάσεις για να υπάρξει αυτό το νέο υπόδειγμα ανάπτυξης που έλεγα πριν. Ποιο είναι το αδύνατο σημείο αυτού όλου του σχεδίου? Όχι το αδύνατο, το πιο κρίσιμο. Ότι αυτός ο νέος τρόπος ανάπτυξης που θέλουμε να δημιουργήσουμε απαιτεί ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας. Παράδειγμα, ψήφισε ο Υπουργός Ενέργειας στις ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχει ο νόμος και θα κάνουμε και κίνητρα. Εάν δεν υπάρξει από κάτω κινητοποίηση του κόσμου να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο, ο νόμος μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Θα ψηφίσουμε μεθαύριο το νόμο που θα δίνει τα μικροδάνεια αυτά με τις νέες προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρξουν φορείς κοινωνικοί οι οποίοι να έχουν τις προϋποθέσεις να πάρουν άδεια και να μπουν σε αυτό το χώρο, θα είναι βραδία η ανάπτυξη αυτού του τομέα. Και ούτω καθεξής. Και μη μου πει κανείς για δυσκολίες, διότι αυτό θα είναι μια αφίδρομη σχέση. Δηλαδή, θα γίνονται τέτοια πράγματα, θα βλέπουμε αδυναμίες και δυσκολίες, θα βελτιώνουμε την νομοθεσία και τα θεσμικά πλαίσια, θα αναπτύσσεται, θα δημιουργηθεί δηλαδή ένας ενάρετος κύκλος, ούτως ώστε όλα αυτά να αποτελέσουν πυλώνα της ανάπτυξης στο μέλλον. Άρα, για να το κλείσω αυτό, πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουμε αναπτυξιακή στρατηγική, την υλοποιούμε και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε την επόμενη φάση, δηλαδή την επόμενη δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε σε πολυετή σχέδια. Αντί να έχουμε δηλαδή ένα ετήσιο προϋπολογισμό επενδύσεων, θα έχουμε ένα πολυετή, ένα πενταετή προϋπολογισμό επενδύσεων. Αντί να έχουμε το κάθε Υπουργείο να κάνει ό,τι νομίζει σωστό, θα έχουμε ένα συντονισμό των επιμέρους σχεδίων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη δεκαετία και να αρχίσει αυτά τα οποία λέμε να αποδίδουν πιο πολύ καρπούς από ό,τι ως τώρα. Ο τέταρτος στόχος είναι ότι, όπως είδαμε ήδη, στη χώρα μας έχουμε την ιδιαιτερότητα έναν των άλλων χωρών της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Βόρειας, ότι έχουμε κληρονομιές εκκρεμότητες του παρελθόντος. Πολλά από αυτά που σας είπα, χτηματολόγια, δασικοί χάρτες, χωροταξίες κλπ. Είναι αλλού, είναι λυμμένα προπολού κλπ. Εμείς τα κάνουμε τώρα. Το ίδιο υπάρχει και σε άλλους τομείς. Και εδώ έχουμε θέματα τα οποία τα λύνουμε μέσω της πολιτικής μας, δηλαδή εξυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης, ψηφιοποίηση διαφόρων τομέων και άλλες τομές που γίνονται, όπως έγινε τώρα με τη στεγαστική άδεια και λοιπά, οικοδομική άδεια. Είναι όμως και θέματα τα οποία απαιτούν συνταγματικές τροποποιήσεις. Άρα, ο τέταρτος στόχος είναι να κάνουμε όλες αυτές τις, να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις κληρονομιές του παρελθόντος, τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, όπως είναι ο νόμος που δεν επιτρέπει να τιμωρούνται οι υπουργοί όταν κάνουν διάφορες ιστορίες, η παραγραφή των αδικημάτων υπουργών, που είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος, και κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση αυτό. Ακόμα και τώρα, μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, άκουγα τον κύριο Βενιζέλο προχθές, εσύ συνάδελφε θα ήσουν εκεί, εγώ το διάβασα τον τύπο, όπου είπε,
θα δεχτούμε να αλλάξει το άρθρο 86 αν εσείς δεχτείτε να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή ακόμα και τώρα υπό όρους συζητείτε η αλλαγή του άρθρου. Είναι λοιπόν το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, είναι το περιβόητο θέμα κράτος και εκκλησία. Να βρούμε ένα νέο τρόπο, πιο σύγχρονο. Είναι θετικό που υπήρξε αυτή η καταργή συμφωνία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον προκαθήμενο της Εκκλησίας. Σε κάθε τέτοια τομή θα υπάρξουν θέματα προς συζήτηση, προς ρύθμιση. Και αυτό θα γίνει και εδώ. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση της δημοκρατίας, διότι η κρίση που ζούμε και που όχι μόνο εμείς και άλλες χώρες δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο κοινωνική, είναι μια κρίση, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες, κρίση νομοποίησης των θεσμών. Διαβάζουμε, ας πούμε, δημοσκοπήσεις. Ποιο θεσμό εμπιστεύεστε? Το στρατό. Σημαίνει ότι ο κόσμος έγινε οπαδός, ας πούμε, εγκατέλειψε τη δημοκρατία? Όχι. Αυτό εκφράζει μια κρίση ακριβώς εμπιστοσύνης στην πολιτική όπως λειτουργεί, στα κόμματα όπως συμπεριφέρονται, στο κοινοβούλιο όπως λειτουργεί. Και ακριβώς αυτή η κρίση για να αντιμετωπιστεί απαιτεί διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση της δημοκρατίας, ενίσχυση των δικαιωμάτων κλπ. Άρα, ο τέταρτος στόχος είναι να προχωρήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και όλες τις άλλες αλλαγές που αφορούν εκκρεμότητες του παρελθόντος. Και θα τελειώσω με τον ένα ακόμα στόχο που αφορά τη διεθνή θέση και το ρόλο της χώρας μας. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο μέτρο που αποσκοπεί να λύσουμε αυτό το χρόνιο πρόβλημα που έχει να κάνει με την ονομασία της γειτονικής μας χώρας. Το γεγονός δηλαδή ότι όλος ο κόσμος σχεδόν τλεί Μακεδονία και εμείς λέμε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία κλπ. Και άρα πρέπει να βρεθεί, ας πούμε, μια κοινά αποδεκτή λύση, διότι είμαστε γείτονες. Αλλά εντάσσεται αυτή η προσπάθεια σε μια συνολικότερη αντίληψη που έχουμε για το ρόλο και τη θέση της χώρας μας στο σύγχρονο κόσμο. Και η αντίληψή μας είναι ότι, καταρχήν, όπως διαμορφώνεται ο κόσμος σήμερα, δεν μπορεί κανείς να είναι ουδέτερος ή παθητικός. Προχθές ο Πρωθυπουργός είχε πάει στο Μαρόκο, όπου συζητήθηκε ένα σύμφωνο για το μεταναστευτικό και υπήρξε μια διαχωριστική γραμμή. Ποιοι θέλουν μια ανθρώπινη αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ποιοι το θεωρούν ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί παγκόσμια ρύθμιση και ποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμιά ρύθμιση, ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμιά ανθρωπιστική αντιμετώπιση, ότι πρέπει κάθε χώρα να κλείσει τα σύνορά της και να, με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει το πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αναπτύσσονται νέες αντιθέσεις στον κόσμο που πρέπει κάθε χώρα να ορίσει με ποιους είναι. Με ποιες θέσεις είναι, με ποιες πολιτικές είναι, ενάντια με ποιες είναι. Διότι οι αντιθέσεις που αναπτύσσονται, οι εμπορικοί πόλεμοι που αναπτύσσονται, οι κρίσεις, οι περιφερειακές, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μπορεί να αποκτήσει μια τέτοια δυναμική που να ξανατεθούν θέματα πιο έντονα από ότι τώρα πολέμου και ειρήνης. Άρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εμείς λοιπόν έχουμε τη θέση από παλιά ως αριστερά, αλλά όχι μόνο λόγω των αξιών των αριστερών που έχουμε, αλλά και λόγω των συμφερόντων της χώρας μας, ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε μία λογική μιας περίκλησης της χώρας, όπου έχουμε παντού εχθρούς, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, αμυνόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις κλπ. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει. Είναι ατελέσφορο. Η χώρα μας έχει συγκεκριμένη θέση στον κόσμο, έχουμε μία πολύ ευνοημένη γεωστρατηγική θέση. Έχουμε λιμάνια, έχουμε αεροδρόμια, έχουμε τουρισμό, έχουμε ναυτιλία, έχουμε ενέργεια. Όλα αυτά είναι σχέσεις. Δεν μπορείς να τα κάνεις αν είσαι κλειστή οικονομία και κοινωνία. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί, για λόγους που συνδέονται και με τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας, και πρέπει να γίνουμε ένας πόλος σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Μας το ζητούν οι γειτονικοί λαοί, οι γειτονικά κράτη. Προχθές έτυχε να συνομιλήσω και εγώ με τον πρόεδρο της Σλοβενίας. Μου ανέλησε γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, να ηγηθεί. Όχι να
εκμεταλλευτεί άλλους, αλλά να ξεμπλοκάρουμε καταστάσεις δύσκολες. Μπορούμε λοιπόν και πρέπει να επιδιώξουμε να γίνουμε ένας πόλος σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, μια δύναμη συνανάπτυξης, δηλαδή να δούμε την ανάπτυξή μας μαζί με την ανάπτυξη των άλλων, να γίνουμε μια γέφυρα επικοινωνίας, διαλόγου, πολιτισμών και θρησκειών, διότι μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο συνδέοντας την Ασία με την Ευρώπη, την Αφρική με την Ευρώπη. Αντικειμενικά γινόμαστε ένα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο και ένας ενεργειακός κόμβος, και πρέπει και μπορούμε να επιδιώξουμε να γίνουμε και ένα κέντρο γραμμάτων, τεχνών, πολιτισμού με διεθνή εμβέλεια. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα κάνουμε με αυτές τις λογικές του μίσους, του εθνικισμού, του ότι μόνο εμείς και όλοι οι άλλοι είναι εχθροί μας, αντίπαλοι, υπαρκτοί ή δυνητικοί. Η ιστορία μας, η κληρονομιά μας μας έχει πρικίσει με αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε χρέος να τα αξιοποιήσουμε. Με μια πολιτική η οποία θα καθιστά τη χώρα μας παράγοντα λύσεις προβλημάτων. Να μην είμαστε το πρόβλημα, αλλά είμαστε η δύναμη που θα λύνει προβλήματα. Και δικά μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά εντάσσεται και το θέμα των, η Συμφωνία των Πρεσπών, και ακριβώς γι' αυτό εμείς νιώθουμε περήφανοι. Σεβόμαστε όλες τις απόψεις. Άρα πιστεύουμε ότι προϊόν παραπληροφόρησης, εμείς νιώθουμε περήφανοι που βάζουμε τη σφραγίδα μας στην επίλυση και αυτού του προβλήματος και ελπίζουμε τελικά να τηρηθούν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις από όλες τις πλευρές, ώστε να μπορέσει αυτή η συμφωνία να τελικά να επικυρωθεί και να προχωρήσουμε σε άλλα θέματα. Θα προσθέσω λοιπόν και τον τελικό στόχο τώρα. Ο οποίος έχει να κάνει με το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι από εσάς συμμετείχατε στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, όταν πρωτοσυζητούσαμε την ιδέα ότι θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να παίξει ένα ρόλο ακόμα και κυβερνητικό, ή εμάς πτώσει, όταν κάναμε το ΣΥΡΙΖΑ, που θυμάστε πριν ήταν κατακαιρματισμένες ομάδες διάφορες κλπ. Η αρχή μας σκέψη ποια ήτανε? Να κάνουμε την αριστερά πρωταγωνιστική δύναμη στην κοινωνία. Δηλαδή να μην είμαστε, και τότε αγωνιζόμαστε συνέχεια, αλλά δεν ακουγόμαστε, δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Η ιδέα λοιπόν ήταν να κάνουμε την αριστερά μια δύναμη, η οποία δεν θα είναι στο περιθώριο, αν θα ασκεί ρόλο είτε από θέσεις κυβέρνησης, λέγαμε τότε, είτε από θέσεις αντιπολίτευσης, αλλά να μας ακούνε. Αυτός ο στόχος λοιπόν, κατά την άποψή μου, τον έχουμε πετύχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε πόλος στην ελληνική κοινωνία, του πολιτικού συστήματος. Είναι σημείο αναφοράς για όλη την Ευρώπη και μπορεί να παίξουμε και καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις που είναι μπροστά μας. Άρα, αν το δω το θέμα μικροκομματικά ή έτσι στενά, θα λέγαμε ότι εμείς αυτό τον μήνυμο στόχο που είχαμε, εμείς νιώθουμε πολύ καλά, τον πετύχαμε. Αλλά οι ανάγκες, τα προβλήματα, οι προκλήσεις της χώρας και εδώ και στην Ευρώπη απαιτούν και κάτι άλλο. Όχι απλώς να είμαστε ισχυροί δύναμοι, αλλά να έχουμε και την κυβέρνηση για άλλη μια τετραετία τουλάχιστον. Διότι αυτά που σας είπα, όλα αν είδατε σε όλους τους στόχους, είμαστε στην πορεία υλοποίησης. Στην πορεία ολοκλήρωσης. Άρα είναι αναγκαία να δούμε το πλαίσιο των εκλογών και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη του λαού για άλλη μια τετραετία. Στον κόσμο, στην Ευρώπη αλλά και στην κάθε χώρα, ξεχωριστά, αναδύονται νέες αντιθέσεις, νέες διαχωριστικές γραμμές. Η Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά αντιμετωπίζει, για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιμετωπίζει ένα κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος μιας ιστορικής οπισθοδρόμησης, είτε μέσα από την αποσύνθεσή της, είτε μέσα από την συνέχιση αυτών των αποκλήσεων παρουσιάζονται. Προχθές που έλεγα πριν στο Μαρόκο για το μεταναστευτικό, αρκετές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία και άλλες, ψήφισαν αντίθετα, ψήφισαν με τον Τραμπ και όχι με εμάς ή με τις άλλες χώρες που θέλουμε να έχουμε μια κοινή πολιτική για το μεταναστευτικό. Γι' αυτό και οι ευρωεκλογές είναι ένα σημείο καμπής για όλη την Ευρώπη και την
παραπέρα πορεία της. Συνθήκες αυτές λοιπόν, η αριστερά πρέπει να βγει μπροστά. Και εκεί που είμαστε ισχυροί σχετικά και εκεί που είναι αδύνατοι. Πρέπει να υπερβούμε όλοι όλες οι δυνάμεις αριστεράς, αγκυλώσεις ή αδυναμίες ή προβλήματα του παρελθόντος και να δούμε ποιο τρόπο θα πετύχουμε μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη η οποία ακριβώς θα αντιμετωπίσει αφενός μεν τον κίνδυνο της ακροδεξιάς ο οποίος είναι φορέας όλων αυτών των αποσυνθετικών τάσεων αλλά και θα αντιμετωπίσει και εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες στην ουσία θέλουν συνέχιση των πολιτικών οι οποίες μας έφεραν ως εδώ. Της λιτότητας που δημιουργεί ανισότητες, του κατακαιρματισμού και της αδυναμίας χάραξης κοινών πολιτικών σε κρίσιμα προβλήματα κλπ. Υπάρχουν δυνάμεις. Υπάρχουν δυνάμεις. Άλλωστε το δικό μας παράδειγμα δείχνει ότι όταν υπάρχουν οι συνθήκες, όταν υπάρχει η αποφασιστικότητα, όταν υπάρχει η τόλμη, όταν υπάρχει το σχέδιο, μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Άρα, εμείς λέμε, όλες οι δυνάμεις αριστεράς, χωρίς αποκλεισμούς, όλες οι δυνάμεις της οικολογίας, ακόμα και δυνάμεις της σοδημοκρατίας, οι οποίες αποχωρούν από αυτή τον αναγκαλισμό με τη δεξιά, όλες αυτές οι δυνάμεις, οι δυνάμεις των κινημάτων, προοδευτικοί επιστήμονες κλπ. Μπορούν να αποτελέσουν μια ευρεία συμπαράταξη η οποία να βάλει τη σφραγίδα της στις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Στην Ελλάδα τώρα ειδικότερα, εδώ οι εκλογές θα γίνουν στις συνθήκες καινούργιες, από πολλές απόψεις. Παλιά, πριν την κρίση, είχαμε ένα δικοματισμό, αλλά θυμόμαστε όλοι, τουλάχιστον παλιότεροι, ότι ήταν μια κατάσταση όπου τα δύο κόμματα τσακωνόταν έντονα, αλλά η πολιτική τους ήταν σχεδόν ίδια. Πασόκ, δηλαδή, και Νέα Δημοκρατία, δεκαετία του 2000, ήταν σαν ένα κλειστό καρτέλ εξουσίας. Σήμερα έχουμε ένα νέο διπολισμό, όχι δικοματισμό. Δεν είναι δηλαδή μόνο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια και Νέα Δημοκρατία από την άλλη, αλλά είναι ένας χώρος που εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, κοινωνικός, και είναι ένας χώρος που εκφράζεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σήμερα αυτός ο διπολισμός εκφράζει διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα, διαφορετικές κοινωνικές δυνάμεις. Στις εκλογές λοιπόν τις επόμενες θα έρθουν σε αντιπαράθεση δύο μπλοκ θα έλεγα δυνάμεων. Από τη μία πλευρά είναι το μπλοκ των συντηρητικών δυνάμεων το οποίο στη χώρα μας παίρνει χαρακτήρα ένα σήμερα αντιδραστικό και ρεβασιστικό. Ασκούν σε αυτό μεγάλη επιρροή ακροδεξιές δυνάμεις. Παρόλο που ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα κάνει διάφορες κινήσεις να δείξει, να διασκεδάσει αυτή την εικόνα, βάζοντας κάποια πρόσωπα ίσως που έχουν κάποιο παρελθόν, κάποια σχέση με την αριστερά, είναι στην πραγματικότητα οι παλιές καθεστωτικές δυνάμεις που θεωρούν την κυβερνητική εξουσία στην Ελλάδα κάτι ως ιδιοκτησία τους. Και όλους τους άλλους και κυρίως εμάς, ως, πώς το είπε ο κύριος Σημίτης προχθές, προσωρινός. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Ποιοι είναι αυτοί που ήθελαν να μας χαλάσουν το πάρτι? Κατανοούνε, είναι αυτές οι δυνάμεις που κατανοούν το κράτος ως λάθυρο και νιώθουν ότι το έχασαν αυτό το λάθυρο. Παρόλο που εμείς ακολουθούμε μια ανοιχτή πολιτική. Ούτε έχουμε διώξει κανένα δημόσιο υπάλληλο λόγω των φρονημάτων του. Προσπαθούμε και αξιοποιούμε κάθε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Το μοναδικό τους λοιπόν στόχος είναι, ούτε πρόγραμμα έχουν. Ποιο είναι το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη? Τι θα κάνει στους διάφορους τομείς? Μειώσεις φόρων μοιράζει χωρίς να λέει πώς θα τις εξασφαλίσει. Και επενδύσεις πώς, γυρνώντας το διακόπτη. Επενδύσεις. Αν δεν γίνουν αυτά που λέμε εμείς, αυτά που κάνουμε εμείς, αυτά θα δημιουργήσουν συνθήκες και για επενδύσεις. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είναι οι δυνάμεις που χρεοκόπησαν τη χώρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και δεν νιώθουν βολικά ότι βλέπουν μια άλλη δύναμη, την οποία υποτιμούσαν να βγάζει τη χώρα από αυτό το διέξοδο. Και από την άλλη βεβαίως είναι οι δυνάμεις του αριστερού και προοδευτικού χώρου, οι οποίες εκφράζονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς δεν έχουμε μία μονοκομματική αντίληψη.
Ακριβώς γι' αυτό είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, τη συνεργασία, τη συμπόρευση, σε κοινούς στόχους. Και οι διαφορές ανάμεσα αυτούς τους δύο πόλους δεν είναι θεωρητικές, συνδέονται με τη ζωή των ανθρώπων. Πάρτε όποιο παράδειγμα θέλετε. Πάρτε τι κάνουμε εμείς με τον ΕΦΙΑ, τι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Πάρτε τι λέμε εμείς για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Οι ιδεολογικές, πώς το λέει, αιμονές τις χαρακτηρίζει. Δηλαδή, το να δώσουμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να υπερασπιστούν τον εαυτό του έναντι της εργοδοσίας, το θεωρεί ιδεολογική αιμονή. Επομένως, το θέμα είναι κρίσιμο. Οι εκλογές από αυτή την άποψη είναι κρίσιμες και ακριβώς γι' αυτό, νομίζω, με βάση και την πείρα που αποκτήσαμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε με βάση κυρίως το μέλλον, τις νέες προκλήσεις, τις νέες διαχωριστικές γραμμές κλπ, να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα μιας της ευρύτερης δυνατής συσπήρωσης. Και θέλω να πω, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κινούνται ήδη, παίρνουν πρωτοβουλίες, έχουν διαφωνίες, δεν συμφωνούν με πολλά από όσα ενδεχομένως αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά κάνουν την επιλογή, κάνουν τη διαπίστωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ο πόλος ο προοδευτικός, κάνουν την επιλογή να πορευτούν, να συμπορευτούν μαζί μας και ακριβώς έχουμε χρέος αυτούς τους ανθρώπους να τους διευκολύνουμε, να τους βρούμε, να συζητήσουμε μαζί τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και ολοκλήρωση αυτού του δύσκολου αλλά σημαντικού ταξιδιού που έχουμε αρχίσει. Σας ευχαριστώ.